89. Ξεκινάμε την πολιτική συζήτηση και σήμερα στην αλέκαση τηλεφωνικής γραμμής. Πρώτος και τον καλωσορίζουμε στην παρέα μας. Είναι ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης, βουλευτής Ένωσης Κεντρών. Καλησπέρα κύριε Γεωργιάδη. Καλησπέρα κύριε Κοφλή, καλησπέρα σε όλους τους αγρότες σας. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται εσάς, καταρχάς θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας ό,τι αφορά το Eurogroup της Δευτέρας και την επιστροφή των θεσμών μετά το τριήμερο της καθαράς Δευτέρας εδώ στην Αθήνα. Θα ξεκινήσω λίγο ειρωνικά. Θα πρέπει να πανηγυρίζουμε που δεχτήκαν οι θεσμοί για τα τεχνικά κλιμάκια να έρθουν στην Ελλάδα. Χωρίς να έχουμε κλείσει καμία συμφωνία, γιατί πολιτική συμφωνία δεν υπάρχει. Ναι. Ο ίδιος ο κ. Ντάισεμπλουμ βγήκε και είπε ότι το ούτε ένα ευρώ μέτρα δεν είναι δική μου δήλωση. Άρα έρχονται μέτρα, διότι το 3,5% δεν βγαίνει. Ο κύριος Σόιμπλε είπε: καταλαβαίνω τη δυσκολία της κυβέρνησης να μην προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, διότι το πολιτικό κόστος είναι μεγάλο. Άρα, εμάς, σαν Ένωση Κεντρών, μας λείπει η σημαντικότερη σελίδα του One Paper, η οποία τι λέει: τι δίνουμε σαν Ελλάδα. Ξέρουμε ότι έρχονται. Ξέρουμε ότι μέσα στη βαλίτσα τους φέρνουν μέτρα. Λένε από την κυβέρνηση φήμες, θα κερδίσουμε μείωση στο ΦΠΑ, θα έχουμε λιγότερο έμφυα, θα έχουμε αντισταθμίσει, αντιμέτρα. Λες και έχουμε αυτή τη στιγμή πόλεμο, μαζεύουν βόμβες και εμείς ψάχνουμε τα αντιμέτρα. Δηλαδή καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση είμαστε, πανηγυρίζουν για το τι κερδίσαμε, αλλά πουθενά δεν αναφέρουν τι δίνουμε. Φανταστείτε το αφορολόγητο. Που φήμες λένε ότι θα πάει στο πέρα στις 5.000 ευρώ, ναι. Είτε 6 είτε 6,5. Ναι. Όταν βγαίναν οι υπουργοί και στελέχοι της κυβερνήσεως και λέγανε ότι κάτω από 9.000 εγώ παρετούμε, όχι απλά δεν έχουν παραιτηθεί. Οι ίδιοι οι οποίοι έχουν στα χέρια αυτή τη στιγμή το μέλλον της Ελλάδος και υπογράφουν για εμάς, για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης και των Ελλήνων πολιτών, οι άνθρωποι που λένε ότι κάτω από 9.000 εγώ παρετούμε, όχι απλά δεν έχουν παραιτηθεί. Αλλά στα χέρια τους είναι το μέλλον της Ελλάδας. Να μην πω για τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβερνήσεως που επαναφέρουμε τα 12.000 ευρώ και τα 751 μισθό και ούτω καθεξής και κατάργηση του έμφυα. Μιλάτε για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης τώρα. Ναι. Εγώ θέλω να κάνω μια απλή ερώτηση. Ναι. Λένε ότι θα φέρουν ένα αντίμετρο. Ναι. 0 και 0 ίσον 14, μου θυμίζει κάποτε το γέρο τον Μητσοτάκη. Ναι. Με το 0 συν 0 ίσον 14. Λένε θα δώσουν αντίμετρα. Και σαν ένα παράδειγμα, εγώ απλό για να μας καταλάβει και οι ακροατές που ακούν αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας μέσος μισθωτός που παίρνει, ξέρω εγώ αυτή τη στιγμή, μέσος υψηλό μισθό θεωρείται με 1.000 ευρώ, παίρνει 1.000 ευρώ. Θα καλεστεί στο τέλος του χρόνου, 30 Ιουνίου, ας πούμε, με βάση τους πρόχειρους υπολογισμούς. Θα πληρώσει γύρω στα 700 ευρώ παραπάνω φόρο λόγω του αφορολογήτου ή λόγω της οποιαδήποτε επιβάρηση που θα έρθει. Πείτε μου εμένα και σε αυτούς τους πολίτες που θα τα πληρώσουν, τι θα τους δώσουν. Mm. Δηλαδή, υποθετικά, πάμε το 24%, 23%, τα τρόφιμα το πάμε στο 13%, 10 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι θεωρητικά δαπανούν γύρω στα 200 ευρώ το μήνα για να πάρουν τις πρώτες ανάγκες από το σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Άρα το 10% θα του ωφελήσει 20 ευρώ στην τσέπη το μήνα. Ναι. Δεν έχουν. Κύριε Γεωργιάδη, η κυβέρνηση. Τώρα, καταρχάς, εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι τα πράγματα είναι λίγο θολά. Υπό την έννοια ότι ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός, αυτό έλεγε στην αρχή της σημερινής εκπομπής, ο κ. Τσακαλώτος δεν μας έχει εξηγήσει το τι ακριβώς αποφασίστηκε. Δεν ξέρουμε τι έχει αποφασιστεί. Απ' την άλλη, αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση μέχρι στιγμής είναι ότι ναι, μεν εμείς θα νομοθετήσουμε κάποια προληπτικά μέτρα από το 2019, αλλά για κάθε ευρώ το οποίο θα νομοθετούμε και θα είναι σε βάρος του Έλληνα πολίτη, θα υπάρχει ένα αντίστοιχο μέτρο το οποίο θα ψηφίσουμε και θα τον ελαφρύνει. Οπότε στο τέλος της ημέρας, ίσα βάρκα, ίσα. Ποιο είναι αυτό το μέτρο που θα φέρει να τον ελαφρύνει? Λέει ότι θα μειώσει τον έμφυα. Μειώση του έμφυα. Πού θα βρει την. Από πώς θα του μειωθεί ο έμφυα, εφόσον δεν έχει έμφυα. Δεν είναι ιδιοκτήτης. Ναι. Δεν έχει κάτι στην ιδιοκτησία του. Είναι ενοικιαστής. Λένε ότι θα μειωθεί. Δεν βγαίνει να πάει σε ταβέρνα για να φάει έξω, να κερδίσει από τα έξοδα που μπορεί να είναι πιο φτηνά σε ένα γεύμα, σε μια ταβερνούλα. Ναι. Λένε θα μειώσουν, λέει, τον έμφυα, θα μειώσουν το ΦΠΑ στην εστίαση, τον πάνε, θα τον παναφέρουν στο 13%. Ναι, τα οποία ένα άνθρωπο μπορεί να μην έχει όφελη. Ωραία. Από εκεί και πέρα, η Ένωση Κεντρών, λοιπόν. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις. Ναι. Δεν υπάρχουν απαντήσεις γιατί δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Απ' την άλλη, εσείς ως Ένωση Κεντρών, τι ζητούσατε από την κυβέρνηση? Να την κλείσει την αξιολόγηση ή να μην την κλείσει? Ή να τα παρατήσει ή να πάει σε εκλογές? Τι να κάνει, πείτε μας.
Έχουμε πει καταρχήν οι εκλογές. Να ξεκινήσουμε από τις εκλογές. Θα ξεκινήσουμε από το τέλος και πάμε προς την αρχή. Ωραία, πάμε. Οι εκλογές κάθε φορά που συμβαίνουν, κάθε φορά που έρχονται στην Ελλάδα, ναι, παγώνει αγορά. Ναι. Έτσι, παγώνει τα πάντα. Ούτε επενδυτές έρχονται γιατί δεν ξέρουν ποιο θα είναι το φορολογικό καθεστώς. Ενώ τώρα συνοστίζονται στο Ελευθέριο Βενιζέλο. Οι επενδυτές είναι όλοι. Ναι. 2,5 χρόνια λένε ότι θα κάνουν περιβαλλοντικές μελέτες για να προχωρήσει το ελληνικό. Ναι. Οι επενδυτές τώρα δεν τους προλαβαίνουμε. Δηλαδή δεν ξέρουν ποιο είναι το φορολογικό. Αρχαιολογικές μελέτες βγαίνουν στη χώρα. Δεν προχωράει τίποτα για κάτι το οποίο έχει πουληθεί εδώ και ένα χρόνο. Και δεν αναμένεται να προχωρήσει καθόλου. Μέχρι το τέλος του 2017. Για πάμε τώρα. Άρα μιλάμε για τις 50 με 70 χιλιάδες θέσεις εργασίας που λένε ότι θα έφερε το ελληνικό. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Ωραία, δεν έρχονται φόροι καταρχήν στο κράτος. Άρα λέμε εκλογές όχι. Στις εκλογές που λέγατε. Ναι. Οι εκλογές πάγουν την αγορά και δεν γίνεται τίποτα. Δεν κινείται φύλλο. Άρα είναι καταστροφικό σενάριο σε εισαγωγικά. Λύση είναι οι εκλογές για να φύγουν οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν στα χέρια τους το μέλλον αυτής της χώρας. Όχι όμως ότι θα έρθει κάποιος άλλος, έθνος σωτήρας, λεγόμενος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει το μαγικό ραβδάκι και θα τα αλλάξει όλα. Μόνος του. Δεν μπορεί μόνος του. Εμείς γι' αυτό φωνάζουμε και λέμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μια οικουμενική κυβέρνηση, τουλάχιστον των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων, που θέλουν να είναι, πιστεύουν στην Ευρώπη και στο ευρώ, ναι, να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε όλοι μεταξύ μας και να πάμε σε ένα εθνικό σχέδιο σωτηρίας βασισμένο σε μεταρρυθμίσεις. Και τι εννοώ μεταρρυθμίσεις? Αν δεν βάλεις το χέρι στο δημόσιο, δεν θα βοηθηθεί καθόλου ο ιδιωτικός τομέας. Όσο διαιωνίζεται η παθογένεια του δημοσίου, και τι εννοώ με παθογένεια του δημοσίου, αναφέρομαι στη γραφειοκρατία. Και φέραμε και το παράδειγμα 2,5 χρόνια περιβαλλοντικής μελέτες για το ελληνικό. Εσείς πιστεύετε. Αναφέρομαι. Κύριε Γεωργιάδη, να ολοκληρώσω και θα σας μιλήσετε μετά το ολοκλήρωση τη σκέψη. Παρακαλώ. Λοιπόν, γραφειοκρατία. Φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί, δεν υπάρχει τίποτα. Αξιολόγηση πραγματική στο δημόσιο. Υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι πρέπει να αξιολογηθούν και γενικότερα το δημόσιο πρέπει να αξιολογηθεί για να δούμε πού θα τους αξιοποιήσουμε, διότι δεν γίνεται να υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι κάθονται και κάποιοι άλλοι να δουλεύουν νυχθημερών. Δεν γίνεται μέσα στο δημόσιο το ίδιο να έχουμε δύο ταχύτητες υπαλλήλων οι οποίοι είναι παραγωγικοί και μη παραγωγικοί. Και εσείς μέσα στο ραδιόφωνο που εργάζεστε αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν εργάζεται ή δεν έχει αντικείμενο ή θα του βρείτε αντικείμενο να τον αξιοποιήσετε, ή θα τον αποκρίνετε. Δυστυχώς έτσι είναι σε όλες τις επιχειρήσεις. Έτσι πρέπει να λειτουργήσει και το δημόσιο. Για να μπορέσουν να βρεθούν με θέσεις εργασίας, πρέπει να μεγαλώσει ο ιδιωτικός τομέας. Έχετε δίκιο. Μιλάμε για τις συντάξεις. Μισό λεπτό. Πριν πάμε συντάξεις, κύριε Γεωργιάδη, έχετε πάρει φόρα τώρα και εγώ πρέπει να πάω στο δελτίο ειδήσεων. Θέλω να βάλετε άνω τελεία. Σας καλούμε σε 3-4 λεπτά για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε. Κυρίες και φίλοι, εδώ είμαστε. Μεσημεριανό ρεπορτάζ. Είναι μεσημέρι Τετάρτης, 22 Φεβρουαρίου 2017. Στην αλέξη τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Γεωργιάδης. Τον ευχαριστώ για την υπομονή του. Κύριος Μάριος Γεωργιάδης, βουλευτής Ένωσης Κεντρών. Μονοπόλησα την κουβέντα προηγουμένως. Δεν πειράζει, έτσι μ' αρέσει να τοποθετήσετε. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Είχαμε μείνει στο θέμα των δημοσίων υπαλλήλων. Εγώ συμφωνώ με αυτά τα οποία είπατε για τους δημοσίους υπαλλήλους. Έτσι, και εγώ δεν πιστεύω. Και όχι, για μένα είναι και θέμα και δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι. Και το θέμα της αξιολόγησης πρέπει να τεθεί σοβαρά. Εγώ δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στο δημόσιο, ίσα-ίσα, αλλά νομίζω ότι είναι αδιανόητο. Αδιανόητο. Έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές από το βήμα της Βουλής για την δουλειά που κάνουν οι υπάλληλοι της Βουλής εδώ. Που ξημεροβραδιάζονται με τα κατεπήγοντα και τα επίγοντα που φέρνει η κυβέρνηση κάθε λίγο και λιγάκι. Και είμαστε στις 12 η ώρα να μιλάμε στο πρόγραμμα της Βουλής από κάτω να είναι υπάλληλοι. Έχουν και αυτοί οικογένειες. Ναι, έχετε δίκιο. Έτσι, έχω πει για το δημόσιο ότι υπάρχουν πραγματικά παραγωγικοί δημόσιοι υπάλληλοι που τιμούν τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη. Από την άλλη πλευρά όμως, έχουμε και τις υπέρογγες συντάξεις, οι οποίες είναι απαράδεκτο τη σήμερα ημέρα να υπάρχουν συντάξεις 3.000 ευρώ. Και από την άλλη, κάποιος να πηγαίνει και να τρώει στις Μητροπόλεις. Έχετε δίκιο. 53.000, κύριε Κουφουλέ, είναι τα ημερήσια, με βάση τον κύριο τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο. Ναι. 53.000 τα ημερήσια σε σύνδεση από δίπλα. Λοιπόν, έχετε δίκιο σε αυτό δηλαδή, που λέτε. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση είμαστε. Καταλαβαίνω. Συζητάμε τώρα, αν κάποιος είναι πλούσιος, προσέξτε, μήπως παρεξηγηθούν οι άνθρωποι που παίρνουν συντάξεις και έχουν εισοδήματα άνω των 3.000 ευρώ παράλληλα, όταν λέμε, αγαπητοί, περνάμε μια κρίση. Ο κόσμος πεινάει, η Ελλάδα καταστρέφεται. Εσείς που έχετε
Κάντε λίγο υπομονή για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να ξεπεράσουμε την κρίση. Ας ανασταλεί η σύνταξή σας. Έχετε τα εισοδήματά σας από τα ενίκια. Μπορείτε με 3.000 ευρώ ενίκια, αν έχετε, να κάνετε υπομονή για να μπορέσουν οι χαμηλές τάξεις, οι άνεργοι, τα αμαία και όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι πολίτες οι οποίοι δεν έχουν να φάνε καθόλου. Οι 1.500 ευρώ σύνταξη που λέμε εμείς σαν ανώτατο, σαν πλαφόν, σαν κατώτατο μάλλον για τους πολλαπλούς συνταξιούχους. 1.500 ευρώ είναι μια αξιοπρεπέστατη σύνταξη και ένα εισόδημα το οποίο μπορεί να ζήσει μια οικογένεια, πόσο μάλλον σε ηλικία που βρίσκονται οι συνταξιούχοι. Αλλά έχουμε καλομάθητο στην Ελλάδα. Και δεν θέλουμε να βοηθήσουμε καθόλου. Έχετε δίκιο σε αυτό. Εμείς οι βουλευτές έχουμε πει να καταργηθεί η βουλευτική σύνταξη. Γιατί να παίρνουμε σύνταξη οι βουλευτές και από το ταμείο μας και βουλευτική σύνταξη. Ναι, μιας και γιατί μου το είπατε. Αυτά τα προνόμια όταν πεινάει η Ελλάδα. Κύριε Γεωργιάδη. Να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών. Ναι, όχι μόνο δεν μειώνεται. Να μειωθεί η βουλευτική αποζημίωση. Γιατί δεν έχουν γίνει όλα αυτά, σας ρωτάω. Τα φωνάζει ο πρόεδρος και όποτε βγαίνει πάνω στο βήμα της Βουλής και λέει να μειωθεί η βουλευτική αποζημίωση, ψήσωμη η ολομέλεια φωνάζει. Μα είναι δυνατόν τώρα όμως, δεν θα έπρεπε για λόγους έστω, όχι καθαρά, για συμβολικούς λόγους. Ακριβώς. Όχι ότι θα λυθεί το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας. Για συμβολικούς λόγους. Αν είμαστε διατεθειμένοι να βάλουμε το χέρι στη τσέπη και να πάρουμε λιγότερα, πώς θα πάρει ο συνταξιούχος να ακολουθήσει ο συνταξιούχος που του ζητάμε να κοπεί η σύνταξή του, ο μεγάλος συνταξιούχος, το επαναλαμβάνω. Όχι ο συνταξιούχος των 800 ευρώ. Όχι, ο συνταξιούχος των 300. Λοιπόν, αυτοί που παίρνουν πάνω από 1.500 ευρώ. Επειδή πρέπει να βγάλω τώρα και δύο συναδέλφους σας του ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια, θέλω μία. Δεν έχω 30 δευτερόλεπτα να πω γράφει. Παρακαλώ. Για τα φετίχ της κυβερνήσεως. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή βγαίνουν δημοσιεύματα με δηλώσεις του κυρίου Μανιού, γιατί υπάρχει μια βαβέλ στην κυβέρνηση μέσα. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Δεν έχουν ίδια πολιτικέ απόψει. Αυτό είναι ακόμη πιο επικίνδυνο. Βγαίνει ο κ. Μανιός και λέει: αν έρθουν από το αφορολόγητο, εμείς δεν το ψηφίζουμε. Ο κύριος Ρήγας από την άλλη λέει δεν είναι φετίχ το αφορολόγητο. Πέρσι δεν ήταν φετίχ η δραχμή. Τελικά το φετίχ της κυβερνήσεως και των κυβερνώντων όλων των στελεχών είναι η καρέκλα. Δυστυχώς κύριε Κουσουλέ. Και η αλλεργία στις μεταρρυθμίσεις. Δεν θέλουν να λάβουν το πολιτικό κόστος που θα φέρουν οι μεταρρυθμίσεις, αυτές οι ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις που λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο Βασίλης Λεβέντης, και σαν Ένωση Κεντρών φωνάζουμε ότι θα μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε. Γιατί φοβούνται το πολιτικό κόστος. Και δυστυχώς αυτοί που σήμερα πανηγυρίζουν για τα μέτρα που θα έρθουν και θα φέρουν και θα ψηφίσουν, θα είναι οι ίδιοι που θα κλαίνε αύριο και θυμηθείτε αυτή τη δήλωση που σας κάνω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, σήμερα ειλικρινά να σας μιλάω, δεν ξέρω, είχατε φάει γλιστρίδα προφανώς και δεν μπόρεσα να σταυρώσω κουβέντα. Έτσι, ήσασταν καταιγιστικός. Απολογούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω όμως να ήταν ουσιαστικά αυτά που ήταν πολύ, ήταν πολύ ουσιαστικά και πολύ ενδιαφέροντα. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Την καλημέρα μου σε όλους. Να είστε καλά.